Ξέρετε κάτι, μωρέ. Χάνουμε πολλές φορές το μέτρο της αγάπης και δεν ξέρουμε ποιους πραγματικά πρέπει να αγαπήσουμε, να αγκαλιάσουμε και να νιώσουμε δικούς μας ανθρώπους, αγγέλους στη ζωή μας. Οι πρώτοι που είναι άγγελοι πάνω στη γη και είναι σίγουροι άγγελοι, σίγουροι, είναι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, οι ανάπηροι, αυτοί που βασανίζονται ιδιαίτερα, τα παιδιά με τις ιδιαίτερες δυνατότητές τους που δεν μπορούν να βολευτούν, να προστατευτούν και να τα φτιάξουν μόνα τους αυτά όλα. Αχ, μωρέ, κάποιες στιγμές που βρισκόμαστε με ένα πλάσμα που θα σας το παρουσιάσω σήμερα. Είδατε τη φωτογραφία. Άγγελος! 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 Έτσι ένιωσα την πρώτη φορά που με αγκάλιασε η Μαρία. Έτσι ένιωσα και είπα, έτσι αγκαλιάζουν οι άγγελοι. Έτσι, έτσι ακριβώς, με ένα χαμόγελο φοβερό, ατελείωτο, υπέροχο, πανέμορφο. Με μια αγκαλιά που μέσα νιώθεις ότι είναι ο ίδιος ο Θεός. Εκεί λοιπόν είναι η χαρά του Θεού. Όλα τα άλλα εμείς οι καθώς πρέπει που φτιαχνόμαστε και κορδωνόμαστε και λέμε ότι έχουμε πολύ μυαλό, ότι μας κόβει πολύ, ότι καταφέρνουμε πολλά. Τι καταφέρνουμε, μωρέ, τι καταφέρνουμε που έχουμε καταμπερδευτεί εμείς και καταμπερδεύουμε και τους άλλους. Τούτα δω τα πλάσματα. Και όταν πάω, πήγα στο Μεσολόγγι, στο ειδικό σχολείο. Αχ, Θεέ μου, τα παιδιά, οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί, όλη η ομάδα. Τι είπα, προσκύνησα μέσα μου, λέω. Πάω εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Via Mil. Πω, τι αγκαλιά, Θεέ μου. Ναι, είναι άγγελοι! Και να θυμόμαστε πόσο ζόρι και ανηφόρα τραβάνε όλες οι οικογένειες που έχουν παιδιά με δυσκολίες, παιδιά με ανίατες αρρώστιες. Να θυμόμαστε στις προσευχές, μωρέ. Δεν μας ακούει ο Θεός αν προσευχόμαστε μόνο για μας. Και ξεχνάμε όλους αυτούς οι οποίοι τραβάνε τη δικιά του ανηφόρα για να μπορέσουν να χαμογελάσουν λίγο, να είμαστε καλά και να τους θυμόμαστε και να παλεύουμε και να παίρνουμε τα μέτρα στη ζωή. Τι είναι αυτό που αξίζει πραγματικά και τι είναι το ψεύτικο για το οποίο παλεύουμε εμείς και άκρη δεν βρίσκουμε. Χάιντε, μωρέ, μαράκι μου, σε ευχαριστώ και σ' αγαπάω.